Εν αναμονή της έγκρισης για να εκταμιευθεί από το λογιστήριο του κράτους, το ποσό που τους αναλογεί βρίσκονται οι 84 οικογένειες του Ορμενίου στο Δήμο Ρεστιάδας που επλήγησαν τα σπίτια τους από τις καταστροφικές πλημμύρες τον περασμένο Φεβρουάριο. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ρεστιάδας Δημήτρης Μουζάς, από τη μεριά της Δημοτική Αρχή έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ωστόσο τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα. Αρχικά οι πλημμυροπαθείς είχαν λάβει ένα επίδομα της τάξης των 580 ευρώ, έκαστος για τις καταστροφές που υπέστησαν τα σπίτια. Τους, ενώ τώρα αναμένονται 200.000 ευρώ, ποσό που αφορά στις οικοσκευές που καταστράφηκαν. Ο Δήμος Ορεστιάδας και η Τριμελής Επιτροπή που συστάθηκε για το θέμα των αποζημιώσεων των πλημμυροπαθών κινητοποιήθηκε άμεσα χωρίς κολυσιεργίες, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Δημήτρης Μουζάς. Όπως είπε, όλα τα δικαιολογητικά για να πάρουν οι πλημμυροπαθείς του Ορμενίου το επίδομα των 580 ευρώ στάλθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Για τις αποζημιώσεις που αφορούν στις οικοσκευές που καταστράφηκαν ολοσχερώς στις πλημμύρες τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, οι αιτήσεις στάλθηκαν τον Απρίλιο και η μοναδική ενημέρωση που είχαν από τότε είναι ένα έγγραφο το οποίο και λέει πως τα χρήματα έχουν εγκριθεί. Όλες οι αιτήσεις με όλα τα έψουν νέα και όλη τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί με τις υπηρεσίες σε συνεργασία με όλους τους κατοίκους οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουάριου και είχαν αρχές Απριλίου. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα που έχει περάσει 40 ολόκληρες ημέρες, το μόνο που μας έχει έρθει είναι ένα έγγραφο από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα που μας λένε ότι σας εγκριθήκαμε οι 50.000 και οι 200.000, τις οποίες όμως δεν είδαμε καθόλου. Όσον αφορά στις ειδικές αποζημιώσεις για επαγγελματίες, αγροτικά μηχανήματα κλπ., όπως δήλωσε ο κ. Μουζάς, ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να κινήσει καμία τέτοια διαδικασία, αλλά βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να παραθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εάν τους ζητηθούν. Εμείς το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για το Ορμένιο ήταν αυτό το οποίο κάναμε εκείνη την περίοδο μαζί με στη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες φορείς. Το χαρτομάνι, σας είπα, τελείωσε έγκαιρα και από εκεί και μετά, αν κάποιοι προσπαθούν να βρουν άλοθη. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εμείς το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό που κάναμε και δεν μπορούμε και περιμένουμε απλά τα χρήματα. Ο βουλευτής Εύρου του Πασόκ Γιώργος Ντόγιος είχε αναφερθεί στο ζήτημα κατηγορώντας ανοιχτά το Δήμο Ρεστιάδας για καθυστερήσεις στην αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου οι πλημμυροπαθείς να λάβουν τις αποζημιώσεις. Η έγκριση ότι έχουν πάει στο λογιστήριο του κράτους για να γίνει εκταμίευση έχει έρθει εδώ και εβδομάδες. Από εκεί και μετά δεν μας έχει έρθει κάποια νεότερη ενημέρωση. Απλά είναι στο λογιστήριο του κράτους για να γίνει εκταμίευση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ότι δεν εκταμιεύονται από εκεί δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα κεντρικής διοίκησης.